Radio North 98. Η ραδιοφωνική σου πηξίδα στην ενημέρωση. Ναι, καταρχάς ευχαριστώ για την πρόσκληση και θα ήθελα να πω ότι όντως όπως προαναφέρατε είναι μια ιδιαίτερη συνθήκη που βιώνουμε όλοι μας και πόσο δε μάλλον και οι μαθητές και γενικότερα οι νέοι άνθρωποι. Ένα από τα πράγματα τα οποία άλλαξε και τη φετινή χρονιά μεταξύ άλλων είναι η αίτηση συμμετοχής για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Ναι. Για να καταλάβουν οι ακροατές μας και οι μεγαλύτεροι σε ηλικία τι ακριβώς είναι αυτό. Mm-hmm. Είναι η αίτηση, το έγγραφο που πρέπει να συμπληρώσει κάθε μαθητής, mm-hmm. ο οποίος ενδιαφέρεται να εισαχθεί στα πανεπιστήμια μας, στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ναι. Αυτό παραδοσιακά, όπως είπε η κυρία Αγγελή, γινόταν το Φεβρουάριο και το Μάρτιο, αλλά το Υπουργείο Παιδείας, σε σχετική ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε την προηγούμενη εβδομάδα, mm-hmm. ορίζει ότι πλέον θα γίνεται εντός του μήνα Νοεμβρίου mm-hmm. και σε ένα αρκετά σύντομο χρονικό διάστημα, το οποίο αιτιολογείται και λόγω της κατάστασης που βιώνουν με τις υγειονομικές συνθήκες, 25 με 30 Νοεμβρίου. Ναι. Άρα σήμερα όσοι μας ακούνε, λίγοι ναι, έχουν περιθώριο γιατί γίνεται ηλεκτρονικά η αίτηση, ναι. Αλλά θα πρέπει να την καταθέσουν όλοι οι μαθητές. Το λεγόμενο μηχανογραφικό που λέμε, έτσι. Δεν είναι το μηχανογραφικό. Δεν είναι το μηχανογραφικό. Τι είναι? Το μηχανογραφικό είναι η διαδικασία για να μπορούμε να υποβάλουμε μηχανογραφικό, να το πω πολύ απλά. Ναι, μάλιστα. Η προεργασία. Η προεργασία. Να υποβάλουμε μηχανογραφικό. Ναι. Αλλά αφορά όλους τους μαθητές που θέλουν να είναι υποψήφοι για τις πανελλήνιες εξετάσεις. Mm-hmm. Μια επισήμανση, γιατί έχω δεχτεί και εγώ δεκάδες ερωτήματα. Δεν αφορά τους παλαιούς αποφύτους. Ναι. Αφορά μόνο τα παιδιά που είναι στη γάμα τάξη ή αυτούς που θέλουν να δώσουν μέσω ΓΕΛ ή μέσω ΕΠΑΛ. Εντάξει. Ναι. Τώρα, γιατί είναι σημαντική αυτή η αίτηση? Μέσα σε αυτή την αίτηση, καταρχάς η διαδικασία γίνεται μέσω email, δηλαδή τα παιδιά θα συμπληρώσουν αυτή την αίτηση που είναι αναρτημένη στο Υπουργείο Παιδείας mm-hmm. και θα την αποστείλουν μέσω email στα λύκειά τους. Μάλιστα. Λύκειο που φυτά ο κάθε μαθητής. Ναι. Μέσα σε αυτή την αίτηση, λοιπόν, το παιδί θα δηλώσει πρακτικά τα μαθήματα τα οποία θα εξεταστεί πανελλαδικά, mm-hmm. τα τέσσερα μαθήματα, θα δηλώσει εάν θέλει να είναι υποψήφιος για τις στρατιωτικές, αστυνομικές σχολές, την πυροσβεστική κτλ., για τις ακαδημίες εμπορικού ναυτικού, mm-hmm. τα ειδικά μαθήματα και τα τεφά. Κάνω μια επισήμανση, η οποία πολλές φορές γίνεται ένα πολύ μεγάλο λάθος και χάνει την πρόσβαση στα παιδιά στα τμήματα. Οι στρατιωτικές σχολές, οι ακαδημίες εμπορικού ναυτικού, πυροσβεστική κτλ. Είναι ενδεικτική η επιθυμία μας. Δηλαδή, μπορώ να δηλώσω ότι θέλω να μπω σε αυτές τις σχολές, αλλά τελικά να μην τις δηλώσω το καλοκαίρι. Ναι, ναι, κατάλαβα. Αλλά για τη γυμναστική ακαδημία, mm-hmm. αν δεν το δηλώσω σε αυτή την αίτηση ή για τα ειδικά μαθήματα, δεν μπορείς να κάνεις δηλώσω, κάτι. Δεν μπορώ να κάνω κάτι. Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς αυτό το δεδομένο. Τώρα, από εκεί και πέρα το λέμε και το επισημαίνουμε γιατί αυτή η διαδικασία γινότανε το Φλεβάρι. Αυτό τι σημαίνει, ότι να το πω mm-hmm. όσοι γνωρίζουν και μας ακούνε, mm-hmm. πρακτικά τα παιδιά είχαν καταλαγιάσει λίγο στις επιλογές, είχε ολοκληρωθεί ένα μεγάλο κομμάτι όσον αφορά την προετοιμασία τους, είχαν σχηματίσει και μια εικόνα, να το πω έτσι. Mm-hmm. Αλλά φέτος οι έκτακτες συνθήκες μας οδηγούν σε αυτήν εδώ πέρα τη διαδικασία. Μάλιστα. Πολύ σημαντικό ότι οι απόφοιτοι οι οποίοι θα κάνουν αυτή την αίτηση ότι θέλουν τελικά να συμμετέχουν σε πανελλήνιες, ναι. αν τελικά δεν συμμετέχουν ενώ συμπληρώσαν την αίτηση, δεν υπάρχει θέμα. Ναι. Εντάξει. Δεν έχουν πρόβλημα. Ωραία. Δεν έχουν πρόβλημα. Τώρα, από εκεί και πέρα, κύριε Ταουσάνη, διαμορφώνεται πλέον ένα νέο περιβάλλον. Διαμορφώνεται, έτσι, μέχρι πριν λίγα χρόνια μιλούσαμε για άλλες συνθήκες. Τώρα πλέον μιλάμε για ένα εντελώς διαφορετικό σκηνικό. Μπαίνει και η ψηφιακή επανάσταση μέσα. Έρχεται και η επιτάχυση των ψηφιακών θεμάτων με τον κορονοϊό. Έχουμε και το υγειονομικό που λένε ότι τα επόμενα χρόνια, τις επόμενες δεκαετίες, τον επόμενο αιώνα, μπορεί να έχουμε ανά 10 χρόνια πανδημία, ας πούμε, λένε οι επιστήμονες. Πού πηγαίνει τώρα ο επαγγελματικός προσανατολισμός, τι κάνουν τα παιδιά μέσα σε όλο αυτό τον συρφετό, τον κυκαιώνα, ας πούμε, στον οποίο έχουν εμπλέξει? Όπως πολύ σωστά αναφέρατε, έχουμε νέες συνθήκες και η πανδημία έχει επιταχύνει κάποιες εξελίξεις που εμείς οι ίδιοι, σαν σύμβουλοι επαγγελματικού προσανατολισμού, τις βλέπαμε να έρχονται, αλλά ίσως πιο αργά. Ναι. Πράγματι, γίνεται πολύ μεγάλη συζήτηση σε μεγάλες επιχειρήσεις
σε πολυεθνικές και εκτός και εντός συνόρων. Mm-hmm. Επειδή αυτή την κατάσταση που βιώνουμε ενδεχομένως να τη συναντήσουμε μελλοντικά επαναλαμβανόμενη, μπορεί να μην είναι τόσο έντονα, αλλά θα είναι ένα δεδομένο που πλέον θα υπολογίζουμε. Mm-hmm. Η υγειονομική μέρημνα και περίθαλψη αποτελεί πλέον μεγάλη προτεραιότητα. Ήδη συζητάμε για ένα νέο εργασιακό ρόλο που θα είναι πολύ σημαντικό, όπως είναι τη Διευθύνοντα Συμβούλου, του Chief Health Officer, δηλαδή του ανώτερα διευθυντικά υγειονομικά υπευθύνου σε κάθε φορέα, σε κάθε επιχείρηση. Mm-hmm. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι πλέον θα είναι υποχρεωμένες ή θα το επιδιώκουν μεγάλες επιχειρήσεις να έχουν έναν καθήλιο αρμόδιο. Εντάξει, τώρα το έχουμε αυτό λίγο πολύ. Δεν το έχουμε, δεν είναι ο γιατρός εργασίας που λέμε, ο υπεύθυνος εργασίας, ο υπεύθυνος ασφάλειας στον χώρο εργασίας. Σκεφτείτε ότι θα μιλάμε για έναν γιατρό εργασία, ο οποίος θα έχει πολύ πιο αυξημένες και συντονιστικές αρμοδιότητες. Οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν μόνο υγειονομικά πρωτόκολλα, μπορεί να περιλαμβάνουν και διαδικασίες, θα ορίζει αν και πώς και με ποιες συνθήκες θα υπάρχει ψυχική ανθεκτικότητα στους εργαζομένους, ποιοι θα είναι σε τηλεργασία. Και ο οποίος ενδεχομένως δεν θα έχει απλά ένα γνωμοδοτικό ισχυρικό ρόλο, αλλά θα έχει αποφασιστικό ρόλο επιποινή κυρώσεων, ας πούμε, άμα χρειαστεί. Θα είναι υπεύθυνος δηλαδή έναντι του νόμου. Σωστά. Θα είναι πολύ πιο ουσιαστικός, πιο καταλυτικός ο ρόλος του και νομίζω ότι όλοι πλέον θα πρέπει να λαμβάνουμε πολύ σοβαρά τις υποδείξεις του γιατρού εργασίας ή του υγειονομικά υπεύθυνου που θα είναι σε κάθε φορέα, ώστε να αποφύγουμε δυσάρεστες καταστάσεις. Από εκεί και πέρα, ήδη γίνεται μια συζήτηση και για πολλούς άλλους κλάδους του υγειονομικού προσωπικού. Ας μην ξεχνάμε ότι οι νοσηλευτές, οι οποίοι είχαν ταυτιστεί με την πρωτοβάθμια περίθαλψη υγείας και γενικότερα με την περίθαλψη υγείας, πλέον βλέπουμε ότι έχουν καταλυτικό ρόλο στην επίγουσα νοσηλευτική, στην φροντίδα σε τέτοιες καταστάσεις. Οπότε και τα παιδιά και ευρύτερα η κοινωνία αρχίζει να αναβαθμίζει τη συνείδησή της την αξία αυτών των επαγγελματιών που τα τελευταία χρόνια τους είχαμε λίγο παραγωνίσει, άδικα για μένα. Ναι. Εκτός από τα ιατρικά επαγγέλματα, γιατί είναι, όπως είπε και ο Βαγγέλης, η επόμενη δεκαετία και λόγω των πανδημιών που ενδεχομένως να έρθουν και λόγω της πανδημίας που περνάμε τώρα, τι γίνεται με αυτούς όμως που δεν τα πάνε καλά με την θεωρητική, με τη θετική επιστήμη και είναι πιο θεωρητική? Υπάρχουν ευκαιρίες για όλους. Εγώ το λέω και κύριε Αγγέλη, το είπαμε και σε πολλές φορές και μαζί και σε άλλες εκπομπές και σε εκδηλώσεις, ότι αυτό που πρέπει απαραίτητα να έχουμε, άσχετα αν είμαστε ανθρωπιστικές επιστήμες, αν είμαστε οικονομίας κτλ., θα πρέπει να είναι ψηφιακές δεξιότητες. Τώρα, το αν εγώ δεν έχω πρόσβαση στο τρίτο επιστημονικό πεδίο που είναι τα επαγγέλματα υγείας, αλλά είμαι ένας μαθητής ο οποίος αγαπάει τα αρχαία, αγαπάει την ιστορία κτλ. Και είμαι στις θεωρητικές επιστήμες. Θα μπορούσα να βυθίσω, ας πούμε, στην νομική επιστήμη, όπου πιστέψτε με αυτή τη στιγμή, ενώ όλοι μας γνωρίζουμε λίγο πολύ ότι υπάρχει έντονος κορεσμός, παρόλα αυτά, αν αναζητήσετε εξειδικευμένα στελέχη σε θέματα που σχετίζονται με τα social media, με την πνευματική ιδιοκτησία, θα δείτε ότι δεν είναι τόσο κορεσμένος ο κλάδος. Ή σε θέματα που σχετίζονται με το ναυτιλιακό δίκαιο, σε θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με τις νέες τεχνολογίες του blockchain. Με τον κλάδο του FinTech. Μιλάω τώρα για δικηγόρους με τέτοιες εξειδικεύσεις. Άρα, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι και εγώ που είμαι σε ανθρωπιστικές επιστήμες, έχοντας μια έξυπνη εξειδίκευση, έχοντας ψηφιακές δεξιότητες, και εγώ ο ίδιος θα έχω διέξοδο. Το θέμα είναι ότι δεν ξέρω κατά πόσον αυτά τα παιδιά τα οποία περιγράψατε, κατά πόσον, ας πούμε, η νομική υποστήριξη, ας πούμε, των ηλεκτρονικών σελίδων όσον αφορά τις παροχές και τους όρους συμμετοχής του κοινού σε έναν ιστότοπο, ή του κατά πόσον μπορεί να αφορά αυτό την νομική υποστήριξη, το νομικό ντεσού μιας άλλης εμπορικής δραστηριότητας διαδικτυακής. Όλα αυτά κατά πόσον δημιουργούν επαρκές αντικείμενο για να απορροφήσουν μια νέα ειδικότητα, ας πούμε, μια εξειδίκευση σε ένα τέτοιο τομέα. Πολύ σωστά το λέτε. Θα σας πω το εξής. Πλέον μιλάμε για διεπιστημονικότητα. Μιλάμε ότι όλοι μας, ανεξαρτήτως του κλάδου που βρισκόμαστε, δεν θα είμαστε σε ένα πλαίσιο καθαρά στενής εξειδίκευσης, ώστε να πει κάποιος, εγώ είμαι μόνο για παράδειγμα στο ποινικό. Τελείωσε, δεν κάνω τίποτα άλλο. Ακόμα και στο ποινικό να πω ότι θα είμαι. Και μιλάμε για τους μαθητές οι οποίοι θα βγουν στην αγορά εργασίας το 2027, 2028, 2030, έτσι. Να υπολογίζουμε λίγο και το χρόνο μας.
Δεν θα μπορώ εγώ να πω ότι είμαι μόνο στο ποινικό. Ωραία, και στο ποινικό να είμαι κάποιο. Δεν θα πρέπει να γνωρίζει, για παράδειγμα, το cyberbullying, ναι, αν είναι ποινικό αδίκημα ή όχι. Ναι, σωστό. Υπό ποιε συνθήκε η ηλεκτρονική επίδραση, η ηλεκτρονική επίθεση, mm-hmm, και με ποιου όρου, μέσω ποια πλατφόρμα, ή μέσω, αν είναι από το dark internet ή όχι. Ναι. Είναι όλα αυτά τα πράγματα. Σαφώς αντιλαμβανόμαστε όλοι βέβαια ότι πολύ πιο έντονες θα είναι οι επιρροές σε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει σπουδάσει επιστήμες υπολογιστών, ναι, από ότι σε έναν θεολόγο. Εντάξει, mm, είναι αντιληφθό αυτό, είναι, mm, κατανοητό. Αλλά... Και τα παιδιά που δεν θα πάνε πανεπιστήμιο ή δεν θα περάσουν, ή εν πάση περιπτώσει δεν τους ενδιαφέρει να περάσουν πανεπιστήμιο, mm-hmm, και θέλουν να δουν, mm-hmm, άλλες επιλογές. Τι προοπτικές έχουν στο νέο εργασία, στο νέο περιβάλλον, στο νέο οικονομικό περιβάλλον, και μάλιστα σε μια χώρα η οποία λέμε ότι προσπαθεί να αλλάξει παραγωγικό μοντέλο, έτσι, να το έχουμε και αυτό υπόψη μας. Mm-hmm. Αυτό που θα έλεγα εγώ σε αυτά τα παιδιά τα οποία εύλογα θέλουν να ασχοληθούν με επαγγελματική εκπαίδευση ή με άλλη εκπαίδευση, μετά δευτεροβάθμια ή οποιαδήποτε, mm-hmm, το πρώτο και βασικότερο είναι να καλλιεργήσουν δεξιότητες. Βλέπουμε σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, mm-hmm, να απουσιάζουν οι δεξιότητες, αλλά οι ειδικές μελέτες μας λένε ότι την μεταδευτεροβάθμια ή στην τεχνική εκπαίδευση είναι λίγο πιο έντονο αυτό το φαινόμενο. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, παιδιά τα οποία δεν θέλουν να πάνε στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, να ψάξουν να βρουν πρακτικά επαγγέλματα και τεχνικές εξειδικεύσεις που σχετίζονται με τις ανάγκες του τόπου που θα συνεχίσουν και που θα φοιτήσουν, εντάξει. Mm-hmm. Δεν θα ξεχάσω, ειλικρινά σας το λέω, δεν θα ξεχάσω το ότι μου λέγανε συνεργάτες πριν κάποια χρόνια, οι οποίοι είναι στον πρωτογενή τομέα, ότι δυσκολευόμαστε πάρα πολύ να βρούμε νέους ανθρώπους να έχουν βασικές ψηφιακές δεξιότητες και να γνωρίζουν από αγροτική παραγωγή. Όχι κάτι ιδιαίτερο, όχι ανθρώπους, mm-hmm, οι οποίοι έχουν βγάλει γεωπονία, να ξέρουν πράγματα πρακτικά, αλλά δεν έχουν, να ξέρω, χειρίζονται και ένα υπολογιστή, να το πω πολύ απλά, για να καταλάβει, mm-hmm, το κοινό μας. Ναι. Εντάξει, εδώ νομίζω κατά διαστήματα, ενώ σε μεγάλο βαθμό έχουμε πρόοδο, σε ένα άλλο ποσοστό του τομέα της εκπαίδευσης έχουμε πισωγυρίσματα και δεν ξέρω πώς βλέπετε αυτό που λέμε με τα δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα, που είναι ένας κλάδος που πολύ τραβάει τα τελευταία χρόνια, τα ΙΕΚ, τα λεγόμενα. Εγώ θυμάμαι κάποτε ήμουν και εγώ σε ιδιωτική σχολή και, mm-hmm, τον πρώτο καιρό, και επειδή πήγα να σπουδάσω δημοσιογραφία σε ιδιωτική σχολή, ας πούμε, πιτσιρικάς, το πρώτο πράγμα που μας βάλανε ήταν για 3 μήνες μας ξεσκίσανε στο να δακτυλογραφούμε. Λες και θα γινόμασταν, λες και ήμασταν σχολή γραμματέων. Έτσι. Αλλά εγώ τώρα δουλεύω τυφλό σύστημα και γράφω 160 λέξεις το λεπτό, ας πούμε. Σήμερα βγαίνουν παιδιά που δεν ξέρουν να γράφουν μία λέξη στο τέταρτο. Δεν μπορούν στην εποχή των υπολογιστών και δεν ξέρουν να δακτυλογραφήσουν. Γιατί δεν το έχουν, δεν το θεωρούν δεξιότητα για τη δημοσιογραφία, ας πούμε, στις σχολές αυτό. Και όμως είναι. Συμφωνώ με αυτό που λέτε και είναι πολύ μεγάλη κουβέντα αναφορικά με τις δεξιότητες και αναφορικά και με την επικαιροποίηση πολλές φορές των προγραμμάτων, είτε μιλάμε για την τεχνική εκπαίδευση, είτε μιλάμε για τη μεταδευτεροβάθμια και την τριτοβάθμια. Ναι. Πρέπει λίγο πολύ να αντιληφθούμε όλοι μας, υποψήφοι, εμπλεκόμενοι, το Υπουργείο Παιδείας, ο κάθε ενδιαφερόμενος, ότι πάμε σε μια νέα πραγματικότητα. Αυτή η νέα πραγματικότητα, δηλαδή απλές δεξιότητες, mm-hmm, από το να δακτυλογραφήσω, πολύ σωστά το λέτε. Ναι. Δηλαδή δεν πρέπει εγώ που είμαι στη δημοσιογραφία, το ξέρετε καλύτερα από εμένα, κύριε Αγγέλη, να γράφω πολύ γρήγορα ένα δελτίο τύπου. Να κάνω ένα πράγμα. Ή δεν πρέπει να έχω επικοινωνιακές δεξιότητες, να μπορώ να μιλήσω, να στηθώ στο ράδιο, να μπορώ να παρουσιάσω κάτι. Ναι. Όλα αυτά δεν τα έχουμε λάβει σοβαρά υπόψη. Όχι μόνο εμείς. Και δεν ευλογώ μόνο τα γένια μας, να το πω πολύ απλά. Mm-hmm. Παγκοσμίως τρέχουν γρήγορα οι εξελίξεις. Αλλά όποιος δεν τα λάβει σοβαρά αυτά υπόψη του, σε οποιαδήποτε βαθμίδα εκπαίδευσης, θα έχει θέμα, θα έχει πρόβλημα. Ήδη μιλάμε και το έχω πει πολλάκις, ότι τα αυριανά παιδιά τα οποία δεν γνωρίζουν γλώσσες προγραμματισμού, δεν γνωρίζουν κώδικα κτλ. Mm-hmm. Οι σημερινοί μαθητές του δημοτικού, να το πω πολύ απλά, mm-hmm, θα έχουν θέμα. Είναι σαν να λέμε ότι σήμερα ένας άνθρωπος δεν ξέρει αγγλικά. Ναι. Έχει θέμα. Πώς να το πούμε. Να πρέπει να έχουν στοιχειώδες γνώσεις προγραμματισμού, ακόμα και αν δεν είναι βασική δουλειά τους ο προγραμματισμός. Εννοείται. Ακριβώς. Να έχουν στοιχειώδες γνώσεις για να μπορούν να συνοηθούν με αυτόν που θα τους κάνει το πρόγραμμα για τη δουλειά που θέλουν. Αυτό, και να έχει και ανθρώπινες γνώσεις και δεξιότητες, θα το πούμε πολύ απλά. Έτσι, το να μπορώ
να μπω στα παπούτσια του άλλου, αυτό που βαφτίζουμε όλοι εμείς οι ειδικοί επιστήμονες σαν συνέστηση, το λέω έτσι πολύ απλά, το να μπορώ να αντιληφθώ τις ανάγκες του ανθρώπου που έχω απέναντί μου, είναι μια δεξιότητα που χρειάζεται σε κάθε δουλειά. Είτε είμαι στα ΜΜΕ, είτε είμαι στις πωλήσεις, είτε είμαι ένας μάστορας, θα το πω απλά, που θα μπει σε ένα παπούλι να φτιάξει τη βρύση. Εντάξει. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα κύριε Νταουσάνη, ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Να είστε καλά.